και να προχωρήσουμε στην διαχείριση του βιατρικού ασθενή από την άποψη του γαστρολόγου. Ο κύριος Ανιφαντής με την κυρία Τσανετάκου. Πάρα πολλές οι επιπλοκές και τα προβλήματα που δημιουργεί η παχυσαρκία σε όλα τα συστήματα. 13 καρκίνοι συνδέονται με την παχυσαρκία, αυξάνει δηλαδή το σχετικό κίνδυνο για αυτά τα νοσήματα. Γαστρεντερολογικά είναι πάρα πολλά τα σημεία τα οποία θα μπορούσε να αναφερθεί κανείς. Εγώ θα περιοριστώ σε τέσσερα νοσήματα τα οποία ουσιαστικά όταν υπάρχει παχυσαρκία υπάρχουν σχεδόν πάντα και αυτά. Το πρώτο είναι η γαστροσωφαγική παλινδρόμηση. Η αύξηση της ενδοκυλιακής πίεσης και του λίπους στην κοιλιά γενικά προκαλεί και συσχετίζεται σε όλους τους ασθενείς με γαστροσωφαγική παλινδρόμηση. Αυτό το βλέπουμε στην καθημέρα πράξη. Οι οδηγίες που δίνουμε σε όλους τους παλινδρομικούς ασθενείς είναι «χάστε βάρος». Υπάρχει και από την εμπειρία μας ένα όριο κιλών, ένα cut-off, κάτω από το οποίο υπάρχει κλινική βελτίωση στη συχνότητα και στην ένταση των συμπτωμάτων και επομένως το BMI είναι σε γραμμική συσχέτιση με τη συμπτωματολογία της γαστροσωφαγικής παλινδρόμησης. Όσο αυξάνει το BMI, τόσο πιο συχνά βλέπουμε εμφάνιση συμπτωμάτων. Πάρα πολλές μελέτες από διάφορες χώρες έχουν μια γραμμική συσχέτιση σωματικού βάρους και γαστροσωφαγικής παλινδρόμησης σε τέτοιο βαθμό που να λέμε ότι η παλινδρομική νόσος είναι μια lifestyle νόσος του δυτικού κόσμου. Ξανά το ίδιο εδώ, αύξηση του BMI, αύξηση της συμπτωματολογίας της παλινδρόμησης. Και πηγαίνοντας παρακάτω, επειδή η παλινδρόμηση όταν χρονίσει μετατρέπεται σε ισοφαγίτιδα, πολλές μελέτες που συσχετίζουν το BMI με την εμφάνιση ισοφαγίτιδας. Με έναν σχετικά καλό παράγοντα κινδύνου, έναν αρκετά υψηλό παράγοντα κινδύνου που τα συσχετίζει, αλλά και το Barrett. Το Barrett είναι η φυσική συνέχεια όλης αυτής της πορείας. Χρόνια παλινδρόμηση, ισοφαγίτιδα, ισοφάγος Barrett. Βλέπουμε ένα σχετικό κίνδυνο στο 2,5, που δεν είναι καθόλου αμεληταίος και στατιστικά σημαντικός. Άρα παχυσαρκία και Barrett. Πέραν αυτών, υπάρχει συσχέτιση της παχυσαρκίας και με όλα σχεδόν τα νεοπλάσματα που εμπλέκουν το πεπτικό σύστημα. Πρώτα απ' όλα με τον ισοφαγικό καρκίνο, με το άδενο καρκίνωμα, που θεωρείται ότι είναι το τέλος της χρόνιας πορείας της παλινδρόμησης. Βέβαια, οι σχετικοί κίνδυνοι θα δούμε εδώ για όλα τα νεοπλάσματα δεν υπερβαίνουν το 2, δηλαδή αυξάνει την πιθανότητα, αλλά μέχρι να το διπλασιάσει, όχι παραπάνω. Η δεύτερη νόσος στην οποία η παχυσαρκία είναι ισοδύναμο με την νόσο, μετά την παλινδρόμηση, είναι το λιπόδες ύπαρ, η στέατο υπατοπάθεια. Λίπος στο σηκώτη, αυξημένο BMI, ίσον λίπος στο σηκώτη. Σχετικός κίνδυνος 38 και περισσότερο σε άλλες μελέτες. Άμεση συσχέτιση της στέατοϋπατοπάθειας και της αύξησης του σωματικού βάρους και πολλές μελέτες που δείχνουν ότι χάνοντας κιλά υφίεται η στέατοϋπατοπάθεια ακόμα και σε ασθενείς που έχουν φυσιολογικό BMI και εμφανίζουν λίπος στο σηκώτη. Η απώλεια μέχρι και 10% του σωματικού βάρους, δηλαδή να χάσουν περαιτέρω κιλά κάτω από το BMI, επιφέρει ύφεση της νόσου. Το τρίτο νόσημα που έχει πολύ υψηλή συσχέτιση με την παχυσαρκία από το γαστρεντερολογικό είναι η χολολιθίαση. Εδώ οι μηχανισμοί είναι ότι έχουμε έναν επηρεασμό της κινητικότητας της χολιδόχου κύσης, έχουμε αυξημένη έκρηση χολυστερόλης μέσα στη χολή και αυξημένο κορεσμό χολυστερόλης των χολικών υγρών, του χολικού περιεχομένου, οπότε δημιουργείται χολολιθίαση και έτσι έχουμε αύξηση στις πιθανότητες εμφάνισης και παγκρεατίτιδας αλλά και άλλων συμβαμάτων που σχετίζονται με τη χολολιθίαση. Ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για λιθιαστική νόσο από πολλές μελέτες η παχυσαρκία, με ένα σχετικό κίνδυνο στο 5 και για σοβαρή οξία παγκρεατίτιδας στο 2,5 αλλά και για εμφάνιση επιπλοκών μετά από οξία παγκρεατίτιδα και βέβαια και για εμφάνιση καρκίνου του χολιδόχου κύσης που ούτως ή άλλως η συχνότητα είναι μικρή, στους παχύσαρκους είναι λίγο μεγαλύτερη. Ένα ενδιαφέρον είναι η συσχέτιση της παχυσαρκίας με τα φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου.
Φαίνεται ότι για κάθε αύξηση του BMI κατά 5 κιλόγραμμα σωματικού βάρους ανά τετραγωνικό μέτρο αυξάνει η πιθανότητα εμφάνισης νόσου Crohn κατά 22%. Είναι μια ωραία σχετικά καινούργια μελέτη αυτή και ισχύει μόνο για την νόσο του Crohn και όχι για την ελκώδη κολίτιδα. Και όλο αυτό το αποτέλεσμα στηρίζεται στην λογική ότι η παχυσαρκία και η υψηλή πρόσληψη λίπους προκαλεί μια βακτηριδιακή δυσβίωση, μια διαταραχή στη χλωρίδα, αύξηση της διαπερατότητας του εντερικού φραγμού, τοπική φλεγμονή στο έντερο, αύξηση των προφλεγμονωδών κυταροκινών, του TNF και άλλων ουσιών που παίζουν ρόλο στην παθογένεια της νόσου του Crohn, με αποτέλεσμα να υπάρχει θετική συσχέτιση της παχυσαρκίας και της εμφάνισης της νόσου του Crohn. Αυτό που εμείς βλέπουμε στην καθημερινή κλινική πράξη είναι ότι οι παχύσαρκοι ασθενείς μας με IBD είναι πιο ανθεκτικοί και πιο δύσκολοι στη θεραπεία. Έχουν φτωχότερη ανταπόκριση στις θεραπείες, έχουν κακή φαρμακοκινητική τα φάρμακα, χρησιμοποιούν μεγαλύτερες δόσεις και έχουν και μεγαλύτερες, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, επιπλοκές μετά από χειρουργικές επεμβάσεις. Άρα η παχυσαρκία στη νόσο του Crohn είναι ένα πρόβλημα. Τώρα εδώ πάμε σε κάτι πιο καθημερινό και πιο απλό, αλλά είναι αυτό που βλέπουμε κάθε μέρα. Έχουμε προβλήματα με τους παχύσαρκους ασθενείς στην καθημέρα πράξη μας. Όταν έρχονται για ενδοσκόπηση, χρειαζόμαστε πολλές προσαρμογές στα καθαρτικά. Συχνά έχουν κακή προετοιμασία, έχουν χρόνια δυσκυλότητα, έχουν διαβήτη, είναι απίθαρχοι, δεν έχουμε τέλειες συνθήκες για να κάνουμε κολονοσκόπηση. Πρέπει να προσαρμόσουμε τα φάρμακά τους. Έχουμε πολλές τεχνικές δυσκολίες της καταστολής. Φαντάζομαι κάτι θα μας πει μετά και ο Κώστας από την αναισθησιολογική σκοπιά. Έχουμε προβλήματα στο ενδοσκοπικό με ασθενείς υψηλού BMI. Κάνουν συχνά αποκορεσμούς και το βλέπουμε στην καθημερινή πράξη. Ήταν και ένα πρόβλημα αυτό, κύριε Αλμπανόπουλε, με τους ασθενείς, με το πρόγραμμα που θέλουμε να κάνουμε εδώ. Γιατί τα BMI πάνω από 40 που έρχονταν για γαστροσκόπηση δεν ήταν εφικτό πάντα να ενδοσκοπηθούν, ήταν άνθρωποι δύσκολοι. Οπότε πρέπει να βρούμε μια φόρμουλα, γιατί με BMI πάνω από 40 έχουμε οδηγία εμείς από την ΕΣΔΙ ότι πρέπει να γίνεται υπό αναισθησιολογική κρίση για το αν θα πρέπει να διασωληνωθεί ο ασθενής για να γίνει ενδοσκόπηση. Μεγάλο πρόβλημα αυτό ασφαλείας, διότι εμείς θα το βάλουμε το ενδοσκόπιο, αλλά ο αναισθησιολόγος αρνείται να το κοιμήσει ενίοτε. Αυτό θα πρέπει να το δούμε, επειδή θα συνεργαζόμαστε ούτως ή άλλως για τους ασθενείς τους. Λύστε το. Ναι, το λύσαμε. Φτιάξαμε ένα πακέτο, γιατί δεν υπήρχε και πακέτο να μπουν οι ασθενείς για γαστροσκόπηση στο χειρουργείο. Γιατί πρέπει να ξέρουμε και την τιμή και το πακέτο. Έτσι, άρα είναι πρόβλημα για το ακόμα και για πώς θα ενδοσκοπήσουμε ένα τέτοιο ασθενή. Και τεχνικές δυσκολίες στην κολονοσκόπηση, πολλές, δεν γυρίζουν, έχουν κύλες, έχουν κολπώματα, έχουν δύσκολες ενδοσκοπήσεις. Αυτά είναι τα προβλήματά μας. Και στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε σύντομα για τις ενδοσκοπικές μεθόδους απώλειας βάρους. Θα μας τα πει η Ξανθίδη. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Να πω αρχικά ότι δεν υπάρχει καμία αντιπαλότητα με τους χειρουργούς από την δική μας την πλευρά, διότι οι δικές μας οι ενδοσκοπικές τεχνικές απευθύνονται σε ανθρώπους που έχουν χαμηλότερο BMI. Ίσα-ίσα μάλιστα είναι υποβοηθητικές, διότι σε περισσότερες περιπτώσεις είναι τεχνικές οι οποίες προετοιμάζουν έναν βαριατρικό ασθενή να μπορεί να μπει στο χειρουργείο με ασφάλεια. Οπότε αρχικά οι ενδείξεις είναι πρωτοπαθής αντιμετώπιση παχυσαρκίας εφόσον ο ασθενής ο ίδιος δεν επιθυμεί να χειρουργηθεί, φοβάται ή έχει ενδιασμούς και δεν μπορεί ακόμα, δεν είναι έτοιμος ακόμα να κάνει ένα βαριατρικό χειρουργείο. Δεύτερο είναι σε περιπτώσεις που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε επιπλοκές της παχυσαρκίας, επιπλοκές δηλαδή που απορρέουν από τα περιττά κιλά, όπως η ρύθμιση ενός ζαχαρόδους διαβήτη, προβλήματα από τις αρθρώσεις και τα οστά. Τρίτον, το χρησιμοποιούμε, όπως είπαμε, αρχικά σαν γέφυρα, ώστε ένας ασθενής να μπορεί να μπει στο χειρουργείο με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες από άποψη υγείας. Και τέταρτον, χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις όπως έχει ίσως αποτύχει ένα βαριατρικό χειρουργείο, κατά το διάστημα το οποίο ο ασθενής έχει λάβει παραπάνω κιλά και προετοιμάζεται πάλι να ξανακάνει ένα δεύτερο χειρουργείο ή ένα revision της πρώτης χειρουργικής επέμβασης. Πώς χωρίζονται οι ενδοσκοπικές τεχνικές? Οι τεχνικές αυτές χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι τεχνικές περιοριστικού τύπου, είναι αυτές οι οποίες προσπαθούν να μειώνουν ουσιαστικά
την ποσότητα της τροφής που εισέρχεται στο στομάχι. Ουσιαστικά μειώνουν έτσι τον όγκο του στομάχου. Γνωστές περισσότερο από όλα είναι τα ενδογαστρικά μπαλόνια που βάζουμε με επιτυχία και εμείς εδώ στο ΙΑΣΟ και τεχνικές που μπορούν να προσπαθούν να μιμηθούν τα γαστρικά μανίκια, ουσιαστικά τεχνικές οι οποίες με σειραφές μειώνουν το γαστρικό όγκο. Δεύτερη κατηγορία είναι τεχνικές της απορρόφησης, πάλι και αυτές μιμούνται τις χειρουργικές τεχνικές. Και στην τρίτη κατηγορία ανήκουν τεχνικές οι οποίες ακόμα είναι σε πειραματικά στάδια, δεν μπορούν να συγκαταληφθούν στις προηγούμενες κατηγορίες και πιο γνωστή από όλες που χρησιμοποιείται και σήμερα είναι το γαστρικό μπότοξ. Θα μιλήσουμε πρώτα για τα γαστρικά μπαλόνια, τα οποία αποτελούν μέχρι σήμερα την πρώτη σε συχνότητα ενδοσκοπική μέθοδο απώλειας βάρους, λόγω του ότι είναι αποτελεσματικά και λόγω του ότι έχουν μεγάλη ασφάλεια. Κυκλοφορούν από το 1991 και πρόκειται για μπαλόνια τα οποία έχουν ένα περίβλημα σιλικόνης. Εισέρχονται στο στομάχι με τη βοήθεια γαστροσκοπίου, εισέρχονται χωρίς να είναι γεμάτα, φυσικά εισέρχονται άδεια και κατά τη συνέχεια πληρούνται με ειδικό καθετήρα, με νερό, ουσιαστικά φυσιολογικό όρο ή και αέρα ή συνδυασμού και των δύο. Καταλαμβάνουν το 1 τρίτο της γαστρικής κοιλότητας, με αποτέλεσμα έτσι ο ασθενής να νιώθει όντως φουσκωμένος, να νιώθει ότι έχει ένα μπαλόνι στο στομάχι. Έτσι μειώνεται η όρεξη, νιώθει κορεσμό και πληρότητα και επομένως μειώνεται και η ποσότητα της τροφής που λαμβάνει. Παραμένουν στο στομάχι για περίπου 6 μήνες, ωστόσο σήμερα έχουμε και νέα γαστρικά μπαλόνια, τα οποία μπορούν να παραμείνουν για ένα χρόνο και έχουν και καλύτερα αποτελέσματα. Με ένα γαστρικό μπαλόνι, ένας ασθενής μπορεί να χάσει μέχρι και 15% του σωματικού του βάρους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούνται για BMI άνω των 30 με 35, ωστόσο στην Ευρώπη τα πράγματα είναι πιο ελαστικά και έτσι ένας ασθενής ο οποίος έχει BMI πάνω από 27 έχει ένδειξη να τοποθετηθεί σε αυτόν τον γαστρικό μπαλόνι. Πότε δεν μπορούμε να το βάλουμε το γαστρικό μπαλόνι? Όταν έχουμε μια βαριά νόσο του στομάχου, μια μεγάλη ελικοτική νόσο, όταν έχουμε μεγάλη διαφραγματοκύλη με έντονη παλινδρόμηση, σε περιπτώσεις εγκυμοσύνης, ψυχιατρικής νόσου και σε περίπτωση που ο ασθενής έχει ήδη προβεί σε κάποιο βαριατρικό χειρουργείο. Εδώ είναι ένα γαστρικό μπαλόνι. Όπως βλέπετε, εισέρχεται με ειδικό καθετήρα στο στομάχι κενό και κατά τη συνέχεια συμπληρώνεται με φυσιολογικό ορό. Παρενέργειες, οι συχνές παρενέργειες, αυτές που βλέπουμε στην καθημερινή πράξη, είναι μια ήπια ναυτία, έμετη, ίσως ένα επιγαστρικό βάρος και ήπια παλινδρόμηση, δυσπεψία και είναι πολύ πολύ πιο σπάνιες οι πιο βαριές επιπλοκές. Θα μιλήσουμε λίγο για τις τεχνικές σειραφής τώρα. Οι τεχνικές σειραφής είναι αυτές οι οποίες προσπαθούν μέχρι τώρα να μιμηθούν τα βαριατρικά χειρουργεία. Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν για τη θεραπεία της παλινδρόμησης. Έχουν διάρκεια περίπου 35 λεπτά, είναι ασφαλείς και δεν χρειάζονται γενική αναισθησία. Ουσιαστικά χρησιμοποιούνται σειραφές που προσπαθούν να πτυχώσουν το στομάχι εσωτερικά, δημιουργώντας έτσι μια μείωση της γαστρικής χωρητικότητας. Έχουν παρενέργειες, έχουν επιγαστρικό βάρος, έχουν ναυτία, εμέτους, δημιουργούν έλκη στις ραφές. Ωστόσο, δεν χρησιμοποιούνται πολύ πολύ σήμερα επιτυχώς, διότι ένα 50% των ασθενών μέχρι τώρα παρατηρείται μετά το τέλος της τεχνικής απώλεια της συνοχής των ραφών, οπότε δεν τις χρησιμοποιούμε αρκετά. Εδώ είναι μια τεχνική σειραφής, κατά την οποία βλέπετε υπάρχει ένα αισθητικό καθετήρας, μια βελόνα στην άκρη, που προσπαθεί να πτυχώσει το στομάχι και να δημιουργήσει πτυχές σαν ουσιαστικά ένα μικρό σλίβ, ένα μικρό μανίκι. Τεχνικές της απορρόφησης τώρα, και αυτές είναι τεχνικές που πάλι προσπαθούν να μιμηθούν τα βαριατρικά χειρουργεία. Πρόκειται για την 12-δακτυλονιστητική παράκαμψη σε συνδυασμό με το μανίκι. Είναι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν κυρίως στο εξωτερικό, στις ΗΠΑ και στην Ισπανία, ωστόσο δεν εφαρμόζονται πολύ συχνά και δεν εφαρμόζονται καθόλου στην Ελλάδα σήμερα. Πρόκειται για την τοποθέτηση ουσιαστικά ενός stand που εκτείνεται από το βολβό μέχρι την ίστιδα, έχει ένα αρκετό μήκος και τι κάνει με την τεχνική αυτή, ουσιαστικά παρεμποδίζει την επαφή του φαγητού με το βλενογόνο, προσπαθώντας να μειώσει την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών και το θερμιδικό φορτίο. Ε,
Προς το τέλος θα μιλήσουμε για τη γαστρική αναρρόφηση. Αυτή είναι μια νέα τεχνική, δεν εφαρμόζεται στην Ευρώπη, εφαρμόζεται κυρίως στην Αμερική. Είναι μια περίεργη τεχνική, η οποία ουσιαστικά χρησιμοποιεί την τοποθέτηση γαστροστομίας, τομείου γαστροστομίας. Είναι ακραία τεχνική. Πρόκειται για την εφαρμογή σε, BMI, σε πολύ πολύ ψηλά BMI, από 35 μέχρι 55, και χρησιμοποιεί έναν καθετήρα γαστροστομίας, κατά τον οποίο ο ασθενής τρώει και μετά από 30 περίπου λεπτά αδειάζει το περιεχόμενο του στομάχου του στην τουαλέτα. Είναι περίεργη, ελπίζουμε να μην εφαρμοστεί εδώ, να μην χρειαστεί. Υπόσχεται μεγάλη απώλεια σωματικού βάρους, διότι ένα μεγάλο μέρος του θερμιδικού φορτίου αποβάλλεται στο εξωτερικό περιβάλλον. Είναι αυτό εδώ το κατασκεύασμα, με τον καθετήρα, με το δοχείο και το σακουλάκι που κουβαλάει μαζί του ο ασθενής, οπότε τρώει και αποβάλλει το περιεχόμενο του στομαχιού του. Και τέλος θα μιλήσουμε για το γαστρικό μπότοξ. Πολύ ήδη γνωρίζετε εδώ στο ΙΑΣΟ ότι κάνουμε με πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία το τελευταίο 1,5 έτος. Είναι μια απόλυτα ασφαλής τεχνική, η οποία γίνεται με τη βοήθεια της γαστροσκόπησης. Πρόκειται για έγχυση βοτουλινικής τοξίνης σε διάφορα σημεία μέσα στο στομάχι. Με την τεχνική αυτή μειώνεται η όρεξη. Ο ασθενής αισθάνεται κορεσμό, αισθάνεται ότι μπορεί να τρώει πολύ λιγότερο, πολύ μικρότερα γεύματα και σε αραιότερο χρονικό διάστημα. Η διάρκεια του είναι περίπου 6 μήνες. Με την τεχνική αυτή μπορεί να χάσει κάποιος 8 με 14 κιλά, με απόλυτη ασφάλεια. Χρειάζεται οπωσδήποτε συνδυασμό διατροφής. Χρειάζεται ο ασθενής να έχει διατροφολογική καθοδήγηση. Σε περίπτωση που ο ασθενής επιθυμεί να χάσει περισσότερα κιλά, γίνεται αυτό σε συνδυασμό με GLP-1 ανάλογα και διατροφή. Και μέχρι σήμερα έχουμε καταφέρει εμείς, τουλάχιστον εδώ, να έχουμε περιστατικά που έχουν χάσει 30 κιλά. Ναι, είναι ενέσεις οι οποίες σκληροθεραπείας, κατά την οποία γίνονται διάφορες εγχύσεις κυκλοτερώς από το άντρο προς το θόλο, με αποτέλεσμα έτσι μετά από 24 ώρες ο ασθενής να αισθάνεται ένα αίσθημα κορεσμού, αισθάνεται ότι δεν πεινάει, τρώει πολύ πολύ μικρότερα γεύματα. Και με τη βοήθεια τη δικιά μας, με συστηματική παρακολούθηση και ίσως υψηλότερη BMI τη χορήγηση GLP-1 αναλόγων, μπορεί να χάσει μέχρι και 27-30 κιλά. Πάλι δεν πειράζει, δεν θα το δούμε το βίντεο. Δεν θα το δείτε το βίντεο. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, τέλος να πούμε ότι οι προβληματισμοί για το μέλλον είναι ότι πρέπει να γνωρίζουμε όλη την παχυσαρκία αποτελεί μια χρόνια συστηματική νόσος. Κρίνεται αναγκαία η παρακολούθηση των ασθενών και εξατομίκευση από ομάδα γιατρών. Χρειάζεται και ο χειρουργός, ο γαστρεντερολόγος, ο διαιτολόγος, ο ενδοκρινολόγος. Σημαντική είναι η πρόληψη της παχυσαρκίας, τόσο η θεραπεία όσο και η παρακολούθηση. Να πούμε τελευταία ότι οι ενδοσκοπικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα, κάποιες έχουν δώσει πολύ καλά αποτελέσματα, σε κάποιες περιμένουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον και ίσως κάποια στιγμή αντικαθιστήσουν κάποια βαριά βαριατρικά χειρουργία. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.